Παρόλες τις διαβεβαιώσεις και πανηγυρικές δηλώσεις της κυβέρνησης για επανεκκίνηση των εργασιών, τις τελευταίες ημέρες διαπιστώνεται πως η κινέζικη εταιρεία δεν διατίθεται ή αδυνατεί να προχωρήσει τις εργασίες, πόσο μάλλον να ολοκληρώσει το έργο του τερματικού στο Βασιλικό. Η κυβέρνηση φαίνεται να αναλώνεται σε άκαρπες διαβουλεύσεις και συναντήσεις όπως ήταν και η χθεσινή χωρίς ουσία. Παρά τις πανηγυρικές δηλώσεις και την επιτόπου επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο χώρο εκτέλεσης του έργου, είναι πλέον σαφές πως δεν προμηνύεται η έναρξη των εργασιών και το έργο οδηγείται σε νέες περιπέτειες. Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει στα πιο κάτω ερωτήματα για το μέλλον του τόσο σημαντικού έργου για τον τόπο μας. Αν και πότε θα ξεκινήσουν τελικά οι εργασίες κατασκευής του τερματικού, πότε θα παραδοθεί το πλοίο Προμηθέας, υπάρχει κίνδυνος φθοράς των χερσαίων εγκαταστάσεων που έμειναν ημιτελείς. Σε περίπτωση τερματισμού της σύμβασης, έχουμε νομική κάλυψη. Υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο ολοκλήρωσης των εργασιών. Ως Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένουμε προσιλωμένοι στο στόχο για ολοκλήρωση του μεγαλύτερου ενεργειακού έργου στην Κύπρο, προς όφελος των καταναλωτών, της ενεργειακής μας ασφάλειας και της οικονομίας μας. Σε αυτό τον στόχο πιστεύουμε ότι πρέπει να μείνει προσιλωμένη και η κυβέρνηση.